οι στάνταρ 10 μονάδες του γνωστού. Τα λεξιλογικά σημασιολογικά. Ομόριζα και παράγωγα. Τι διαφορά έχουν? Τα ομόριζα είναι παράγωγα και σύνθετα μαζί. Που σημαίνει ότι στα ομόριζα μπορείς να μπλέξεις ή να μην μπλέξεις άλλη λέξη, ενώ στα παράγωγα απαγορεύεται να συνδυάσεις άλλη λέξη. Όμως, είτε σου ζητήσουν ομόριζα είτε παράγωγα, το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι δύο πράγματα. Βήμα πρώτο. Θέλεις όλα τα πιθανά θέματα. Και αυτά θα σου τα πούν οι αρχικοί χρόνοι. Πάρε παράδειγμα το ορό. Ορό. Εώρον, όψομε, είδον, όποπα. Και στη μέση και παθητική φωνή, οφθήσομε, όφθην, όμε και όμην. Από το ορό βγαίνει η όραση. Από το όψομε βγαίνει η όψη, από το είδον βγαίνει, ξέρω εγώ, ιδέα, ιδεατός. Καλά, το ιδέα και το ιδεατός δεν βγαίνει από το είδα. Ναι, και από εκεί βγαίνει. Το ορό με το είδα είναι κάτι σαν πρώτα ξαδέρφια. Γι' αυτό, ας πούμε, το γερμανικό wissen, που σημαίνει γνωρίζω, προέρχεται από το λατινικό video, που σημαίνει. Γι' αυτό στα αγγλικά λέμε I see και εννοούμε κατάλαβα. Τι λέγαμε? Από το όποπα βγαίνει η μοιοπία, από το οφθήσομε βγαίνει ο οφθαλμός και από το όμε βγαίνει, ξέρω εγώ, η έκφραση η δις όμαση, με τα ίδια μου τα μάτια. Τα έχουμε τα θέματα. Βήμα δεύτερο. Το να εντοπίσεις ένα από τα θέματα σε μια πιθανώς ομόριζη λέξη δεν είναι αρκετό για να δεχθείς ότι όντως είναι ομόριζη. Χρειάζεσαι κάτι ακόμα. Θα πρέπει όταν ξεμανταλιάσουμε τη λέξη στα συστατικά της να μην περισσεύει τίποτα. Π.χ. ας πούμε ότι έχουμε τις λέξεις γήπεδο, καταγής, ευαγής. Έχουν και τα τρία μέσα τους τη γη. Είναι όμως και τα τρία ομόριζα με τη γη. Το γήπεδο είναι γη και πεδίο. Το καταγής είναι γη και κατά. Το ευαγής είναι από τη γη και το εφ, αλλά περισσεύει και ένα αλφα. Άρα δεν προέρχεται από τη γη. Προέρχεται από το ρήμα άγω. Το έχω κάνει μέλλοντα έξω. Το θέμα εξ είναι θέμα του έχω. Παραδείγματος χάρη έξι. Καχεξία. Μη βιαστείς όμως να πεις ότι το παραδέξαστε είναι ομόριζο του έχω. Βγάζοντας το εξ, το παρά και την κατάληξη, περισσεύει ένα δέλτα. Άρα δεν βγαίνει από το έχω, βγαίνει από το δέχομαι. Τονισμός. Δεν ξέρεις πού τονίζεται μία λέξη και τι τόνο παίρνει. Εδώ είσαι. Κανόνας πρώτος. Με λίγουσα μακρά, ο τόνος πέφτει. Η ελληνική γλώσσα έχει ένα νόμο που λέγεται νόμος τρισυλλαβίας. Απαγορεύονται τρεις συνεχόμενες συλλαβές χωρίς τόνο. Αυτός είναι και ο λόγος που καμία ελληνική λέξη δεν μπορεί να τονιστεί πιο ψηλά από την προπαραλίγουσα. Π.χ. λέμε επώνυμο κατοικία. Δεν λέμε επωνύμο, δεν λέμε κατοικία. Τώρα, πόσοι Γερμανοί λένε Hauptbahnhof Vorplatz, δεν ξέρω. Είπαμε, βελανίδια. Σε κάθε λέξη μετράμε ανάποδα. 1, 2, 3, το αργότερο εδώ πρέπει να έχει μπει ο τόνος. Στα αρχαία, το μακρό ισούται με δύο βραχαία. Παραδείγματος χάρη, ένα ο μέγα είναι ίσο με δύο ο μικρών. Τι, δεν σου πήγε ποτέ το μυαλό? Νόμος τρισυλλαβίας σε λέξη με λίγουσα βραχεία. 1, 2, 3. Ο τόνος μπορεί να ανέβει. Νόμος τρισυλλαβίας σε λέξη με λίγουσα μακρά. 1 και 2, 3, 4. Ο τόνος δεν μπορεί να πάει πιο πάνω από το ε. Όταν η λίγουσα είναι μακρά, ο τόνος πέφτει. Κανόνας δεύτερος. Μακρό προ βραχαίος περισπάται, μακρό προ μακρού οξύνεται. Και το τέτοιο οξύνεται. Η περισπομένη δεν είναι ένας τόνος. Είναι δύο. Το πρώτο της όνομα ήταν οξυβάρια και γραφόταν κάπως έτσι. Με τον καιρό πήρε τη μορφή που ξέρουμε σήμερα. Αφού η περισπομένη είναι δύο τόνοι, δεν μπορεί να την πάρει βραχία συλλαβή. Γιατί η βραχία συλλαβή δεν έχει θέση για δύο τόνους. Μπορεί να την πάρει μόνο συλλαβή μακρά, που όπως είπαμε πιάνει για δύο. Νόμος τρισυλλαβίας σε συλλαβή μακρά πριν από λίγουσα βραχία. 1, 2 και 3 μπορούν να τονιστούν και οι δύο, διπλός τόνος, περισπομένη. Νόμος τρισυλλαβίας σε συλλαβή μακρά πριν από λίγουσα μακρά. 1 και 2, 3 και 4, όμως η 4 δεν μπορεί να πάρει τόνο, μονός τόνος, οξία. Μακρό προ βραχαίος περισπάται, μακρό προ μακρού οξύνεται. Πνεύματα. Δεν θυμάσαι αν κάποια λέξη παίρνει ψηλή ή δασία. Εδώ είσαι. Η ψηλή είναι σαν να μην υπάρχει. Η δασία όμως είναι ένα βαρύ πνεύμα που θυμίζει ήχο εκπνοής. Στα αγγλικά αντιστοιχεί με το H. Γι' αυτό όλες οι ελληνικές λέξεις που παίρνουν δασία στα αγγλικά έχουν από δίπλα ένα H. Πάρε παράδειγμα τις λέξεις από Y ή από ρο, που δασύνονται πάντοτε. Ρινόκερος, ρόδος, υδρογόνο, υποθερμία. Θυμάστε τον πίνακα των συμφώνων. Κάθε ψηλό σύμφωνο ερχόμενο σε επαφή με μία δασία, δασύνεται. Από και υγρασία, αφιγραντήρας. Κακός και ύποπτος, καχύποπτος. Αντί και υγιεινός, ανθυγιεινός. Αν δεν θυμάσαι τι πνεύμα παίρνει μία λέξη, έχεις δύο δρόμους. Πρώτον, σκέψου ένα σύνθετο. Π.χ. στο ρήμα αγγέλο. Είναι καταγγέλο ή καθαγγέλο. Ή στο ρήμα αυξάνω. Είναι επαυξάνω ή εφαυξάνω. Δρόμος δεύτερος. Σκέψου μία ομόριζη λέξη στα αγγλικά. Δεν θυμάσαι τι πνεύμα παίρνει η λέξη όπλο. Είναι όπλιτς ή hoplitz. Δεν θυμάσαι τι πνεύμα παίρνει η λέξη όλος. Είναι holocaust ή holocaust.
Τα συνειρημένα. Βλέπεις ένα συνειρημένο ρήμα, αλλά δεν θυμάσαι ποια είναι η συνέρεση. Είναι σε άο, σε έο ή σε ό. Αρχικά, αν το σύγχρονο ρήμα στα νέα ελληνικά τελειώνει σε όνο, η συνέρεση είναι ό. Δηλώνω, δηλώ, δουλώνω, δουλώ, πληρώνω, πληρώ. Πάμε και στα άλλα δύο. Την απάντηση τη δίνει το β και γ ενικό. Π.χ. τα ρήματα κοσμό, νικό, αφαιρώ. Το δεύτερο ενικό κάνει κοσμάς ή κοσμής. Νικάς ή νικής. Αφαιράς ή αφαιρείς. Στην πρώτη περίπτωση είναι σε άο, στη δεύτερη είναι σε έο. Οι δεικτικές αντωνυμίες. Δεν ξέρεις αν κάνει τούτα ή ταύτα. Τούτον ή ταύτον. Τα αλφάκια μαζί και τα όμικρον μαζί. Ταύτη, ταύτας, ταύτα κτλ. Και από την άλλη μεριά τούτο, τούτο, τούτους κτλ. Άπροπο ταύτα. Πότε χρησιμοποιείτε το ταύτα και πότε το τάδε. Το ταύτα είναι για όσα είπαμε. Το τάδε είναι για όσα θα πούμε τώρα. Μπλα 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 μπλα. Ταύτα λοιπόν απήλθε. Τάδε λέγει Δήμος Αθηναίων. Μπλα 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 μπλα. Απροπό αντωνυμίες. Σε μία άσκηση πλαγίου λόγου, πότε βάζω δεικτική, πότε βάζω επαναληπτική και πότε βάζω αυτοπαθητική. Όταν το πρόσωπο εμφανίζεται για πρώτη φορά, τότε βάζω δεικτική. Ούτι η συν πολέμοι. Δημοσθένη σέφη, τούτους πολεμίους είναι. Όταν το πρόσωπο έχει αναφερθεί ξανά νωρίτερα, τότε βάζω την επαναληπτική. Θαρείτε Αθηναίοι ότι τους βαρβάρους κατανενικήκατε. Δημοσθένης εκέλευσε Αθηναίους θαρρύν ότι αυτοί τους βαρβάρους κατενενικήκεσαν. Και όταν το πρόσωπο είναι ίδιο με το υποκείμενο του ρήματος, τότε έχω αυτοπάθεια. Δοκίμη τον Φίλιππον μαλάκαν είναι. Δημοσθένης έφη δοκίν εαυτό τον Φίλιππον μαλάκαν είναι. Απροπό δοκί. Δοκίμη τον Φίλιππον μαλάκαν είναι. Δοκίμη ο Φίλιππος είναι. Που σημαίνει ότι δοκί απρόσωπο, ίσον το τάδε φαίνεται, σε μένα, σε σένα δεν μας νοιάζει. Δοκόδοκης δοκί προσωπικό σημαίνει εγώ φαίνομαι, εσύ φαίνεσαι, αυτός φαίνεται. Σε ποιον δεν μας νοιάζει. Που σημαίνει ότι αυτή εδώ η φράση, εγώ δοκώ το Δημοσθένη, μαλάκας είναι. Σημαίνει εγώ φαίνομαι μαλάκας το Δημοσθένη. Δεν σημαίνει εγώ νομίζω ότι ο Δημοσθένης είναι μαλάκας. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα είχαμε δοτική. Πότε το δοκί είναι απρόσωπο και πότε είναι προσωπικό. Απρόσωπο είναι όταν έχεις το δοκί σε γάμα ενικό και ταυτόχρονα δεν υπάρχει πουθενά ονομαστική. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις είναι προσωπικό. Μιας και πιάσαμε τα είμαι και τα φαίνομαι, το κατηγορούμενο. Ο Γιάννης είναι βλάκας, η Βίκη θα γίνει γιατρός. Απαντάει στο τι. Όταν η πρόταση έχει τρεις ονοματικούς όρους, τότε το κατηγορούμενο είναι επιρρηματικό. Ο Γιάννης είδε τη Βίκη αγχωμένη. Θα κάνω τον Κώστα μαύρο στο ξύλο. Απαντάει στο πώς, πού, πότε, πόσο. Μας έχουν πάρει τα αυτιά από την πρώτη γυμνασίου ότι οι επιθετικοί προσδιορισμοί προσδίδουν μία μόνιμη ιδιότητα, ενώ οι κατηγορηματικοί προσδιορισμοί μία προσωρινή. Αυτό ισχύει. Γι' αυτό όταν θέλεις να χαρακτηρίσεις ένα προσδιορισμό ως επιθετικό ή κατηγορηματικό, μη σε νοιάζει αν μπαίνει πριν ή μετά το ουσιαστικό. Είτε πεις σοφροσύνη των ημετέρων παιδων, είτε πεις σοφροσύνη των παιδων των ημετέρων, οι παιδες πάντα δικοί μας ήταν. Ποτέ δεν ήταν αλλωνών. Να σε νοιάζει πιο πολύ το άρθρο. Με άρθρο είναι επιθετική, χωρίς άρθρο είναι κατηγορηματική. Γιατί είτε πεις είδα την ξανθιά Βίκη, είτε πεις είδα τη Βίκη την ξανθιά, η Βίκη ήταν και παραμένει ξανθιά. Αν όμως πεις είδα τη Βίκη ξανθιά, αυτό σημαίνει ότι πριν μάλλον ήταν μελαχρινή. Το άρθρο και τα μάτια σου. Και δύο τελευταία πραγματάκια. Πρώτον, κατηγορούμενο ίσον ομοιόπτωτο, λέμε οι γυναίκες είναι καταστροφές. Δεν λέμε οι γυναίκες είναι καταστροφών. Και δεύτερον, το υποκείμενο και το αντικείμενο μπορεί να είναι στο ρήμα, αλλά το κατηγορούμενο δεν είναι στο ρήμα. Είναι σε αυτό που προσδιορίζει. Π.χ. λέμε ο Γιάννης παίζει το π*** του. Ο Γιάννης είναι υποκείμενο στο παίζει. Το του είναι αντικείμενο στο παίζει. Όμως, όταν λέμε η Βίκη θα γίνει γιατρός, το γιατρός δεν είναι κατηγορούμενο στο θα γίνει. Είναι κατηγορούμενο στη Βίκη. Κατηγορηματική μετοχή. Τώρα σοβαρά, ποιος κάθεται να θυμάται όλα τα ρήματα που σημαίνουν έναρξη, λήξη, αίσθηση, γνώση, μάθηση, μνήμη, αγγελία, δείξη. Ένα πράγμα αξίζει μόνο να θυμάσαι. Η μετοχή είναι κατηγορηματική αν μεταφράζεται με το ότι και με το να. Δήλωσιν επιθυμών προσελθήν. Ήταν φανερό ότι επιθυμούσε να έρθει. Οι πολέμοι ίσθοντο το όρος εχόμενο. Οι εχθροί ήξεραν ότι το βουνό είναι κατακτημένο. Εγώ τίνιν απήρικα τρέχον. Κουράστηκα να τρέχω. Άρξω με διδάσκον εκ των θείων. Θα ξεκινήσω να διδάσκω μιλώντας για τους θεούς. Οι μετοχές και η μετατροπή μιας δευτερεύουσας πρότασης σε μετοχή. Ο χρόνος των ρημάτων μας λέει αν έγιναν στο παρόν, το παρελθόν ή το μέλλον. Ο χρόνος των μετοχών
Όχι. Ο χρόνος των μετοχών μας λέει αν έγιναν πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά από αυτό που λέει το ρήμα. Ρήμα σε παρελθόν με μετοχή σε ενεστώτα. Δεν σημαίνει ότι η μετοχή γίνεται στο παρόν. Σημαίνει ότι γίνεται παράλληλα με το ρήμα. Σύγχρονο στο παρελθόν. Γιγνωμένου του πολέμου, ο Αλκιβιάδης ανεχώρησε. Αν θέλω να την κάνω πρόταση, παράλληλη δράση στο παρελθόν, ίσον παρατατικός. Ότε εγίγνε το πόλεμος, ο Αλκιβιάδης τον πούλο. Παράδειγμα δεύτερο. Ρήμα σε μέλλοντα με μετοχή αορίστου. Δεν σημαίνει ότι η μετοχή θα γίνει στο παρελθόν και η μετοχή στο μέλλον μπορεί να γίνει. Απλά πριν από το ρήμα. Προτερόχρονο στο μέλλον. Κλασική υποθετική μετοχή και κλασικό προσδοκόμενο. Θράψω την κεφαλή του θράψαντος μη τα νεύρα. Αυτό είναι δικό μου. Θα σπάσω το κεφάλι κάποιου αν προηγουμένως αυτός μου σπάσει τα νεύρα. Bottom line, για να συμπτύξουμε πρόταση σε μετοχή. Πρώτον, κάνουμε το ρήμα της δευτερεύουσας μετοχή σε χρόνο ανάλογα αν έγινε πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά το ρήμα. Δεύτερον, το υποκείμενο του ρήματος της τέως δευτερεύουσας. Έχει καμία θέση στην κύρια. Αν ναι, συνάπτουμε τη μετοχή εκεί. Αλλιώς την κάνουμε απόλυτη. Π.χ. ότε ο ήλιος ανατέλει των αστέρων το φέγγος κρύπτη. Πρώτον, ενεστώτας με ενεστώτα, σύγχρονο στο παρόν, μετοχή ενεστώτα. Δεύτερον, υποκείμενο δευτερεύουσας ίδιο με υποκείμενο κύριας, πάμε και τη συνάπτουμε. Ο ήλιος ανατέλων των αστέρων το φέγγος κρύπτη. Δεύτερο παράδειγμα. Ότε ο ήλιος ανέτελεν, η υπήσα φύκοντο εις ποταμών. Αόριστος με παρατατικό. Σύγχρονο στο παρελθόν, μετοχή ενεστώτα και πάλι. Το υποκείμενο της δευτερεύουσας δεν έχει καμία θέση στην κύρια, γενική απόλυτη. Του ηλίου ανατέλλοντος, η υπήσα φύκοντο εις ποταμών. Οι προθέσεις. Δεν μπορείς να θυμάσαι πώς μεταφράζονται όλα αυτά τα εμπρόθετα και τι συντακτικό ρόλο παίζουν. Πολύ λογικό. Λοιπόν, εν, εις, εκ, επί, κατά, υπέρ, υπό, περί, παρά, συν, από, προ, μετά, διά. Οι περισσότερες προθέσεις έχουν δύο σημασίες. Μία που δηλώνει στάση και μία που δηλώνει κίνηση. Η γενική είναι της στάσης, η αιτιατική είναι της κίνησης. Πάρε παράδειγμα το επί που σημαίνει επάνω. Επί και γενική βρίσκομαι επάνω σε. Παραδείγματα ήταν η επιτάς, επί γης ειρήνη, επί και αιτιατική δεν βρίσκομαι αλλά κατευθύνομαι πάνω σε. Παραδείγματα επτά επί Θήβας, επί σκοπών πυρ. Αν έχεις αυτό στο μυαλό σου, τα περισσότερα προβλήματα λύνονται. Οι Απόστολοι δίδαξαν μετά του Χριστού, εμπρόθετος συνοδείας. Αλλά οι Απόστολοι δίδαξαν μετά Χριστόν, εμπρόθετος χρόνου. Οι αργοναύτες ταξίδεψαν διαμέσου των συμπληγάδων, εμπρόθετος του μέσου. Αλλά οι αργοναύτες ταξίδεψαν δια το χρυσόμαλο δέρας, εμπρόθετος της αιτίας. Ομιλούμε περί του ηλίου, εμπρόθετος της αναφοράς, γύρω από το θέμα. Αλλά οι πλανήτες περιφέρονται περί των ήλιων, εμπρόθετος προς τόπο κατεύθυνση. Ο δικηγόρος αγόρευσε υπέρ του κατηγορουμένου, εμπρόθετος της υπεράσπισης. Σε προστατεύω, σε καλύπτω, σε σκεπάζω. Ο δικηγόρος όμως αγόρευσε υπέρ το δέον, υπερβολικά, πάρα πολύ, ξεπέρασε το μέτρο. Και τι ρόλο παίζει η δοτική? Γενικά κάθε εμπρόθετο μπορεί να αντικατασταθεί από μια δοτικούλα. Υπέρ του κατηγορουμένου, το κατηγορουμένο. Δοτική χαριστική. Επεκράτησε δια της βίας. Επεκράτησε βία. Δοτική του μέσου. Ήλθε μετά τη συζύγου του. Ήλθε τη συζύγου του. Δοτική της συνοδείας. Γενικά η δοτική μεταφράζεται στο 99% των περιπτώσεων με ένα με, σε, για. Τέλος, παραθετικά. Είναι δικαιότερον ή δικαιότερον. Είναι χαλεπότερον ή χαλεπότερον. Η γλώσσα μας αγαπάει τις ισορροπίες. Γι' αυτό ας πούμε το βασιλείος γίνεται βασιλέος. Ή ένα άλλο παράδειγμα, γέροντες των γερόντων της γέροντσι. Παιδιά δεν χωράμε, όπα. Κάνα δυο πρέπει να μείνουν απ' έξω. Οπότε αφού διώξαμε δύο σύμφωνα, θα πάρουμε ένα φωνήεν για να είμαστε ταμάμ. Έτσι και στα παραθετικά. Αν προηγείται μακρό, τότε θέλουμε ένα βραχή ο μικρόν. Αν προηγείται βραχή, τότε θέλουμε ένα μακρό ωμέγα.